Συνολικά, πλέον αυτό βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, προπονείται τα παιδιά και κύριο στόχος του είναι να μπορέσει να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό φέρνοντας κάποιο μετάλλιο και στη συνέχεια τόσο τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι να είναι εφικτό και πολύ περισσότερο τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα ακολουθήσουν αστολές άτζητες, όπως το χέρι στην κατάκτηση κάποιου μεταλλίου. Τα λειτουργικά του έξοδα και οι ανάγκες οι οποίες έχει τώρα που βρίσκονται στην Αθήνα είναι πραγματικά τεράστιες. Ο στόχος του είναι πάρα πολύ υψηλός. Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί κάποιος οδηγός. Δεν ξέρω αν ο Δήμος κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, αν έχει δρομολογήσει κάποιες ενέργειες ή αν σκοπεύει να πράξει. Νομίζω ότι είναι προκλητικό χρέος όλων μας να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση με τον οποιοδήποτε τρόπο. Το παιδί αυτό δόξασε το τυχής στα πέρατα του κόσμου. Έφερε ένα παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο, όταν στην ηλικία του έχουν φέρει μόνο τρεις Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι αν ακόμα κι αν ο Δήμος δεν μπορεί με ίδια κεφάλαια να συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή, σε κάθε περίπτωση έχει τη δύναμη να μπορέσει να πιέσει προς την εξέβρεση χορηγών. Είτε με απευθείας επιστολές, με κάποια περιττέρω πίεση στο Υπουργείο Αθλητισμού και πολύ περισσότερο απευθυνόμενο στην ΔΥΠΕ, όπου ο Δήμος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να μπορέσει να στηριχθεί η προσπάθεια του παιδιού αυτού. Νομίζω ότι στο μέλλον το παιδί αυτό θα ξανακάνει, μας ξανακάνει όλους περήφανους και πιστεύω ότι έχουμε την υποχρέωση να βρισκόμαστε όλοι στο πλευρό. Περαιτέρω θα έλεγα, όσο ακόμα και το πράγμα είναι σχετικά φρέσκο και ξέρω ότι έχει ξανασυζητηθεί μέσα σε αυτή την αίθουσα, πιστεύω ότι ο Δήμαρχος και ο Δήμος σίγουρα θα το βραβεύσουν το παιδί αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι και ο μοναδικός παγκόσμιος πρωταθλητής Έλληνας με καταγωγή και από τη Μακεδονία, δηλαδή που αυτό πρέπει εμάς να μας κάνει όμως πολύ περισσότερο περήφανος. Μήπως θα πρέπει να προβληματιστούμε και κάποιον αθλητικό χώρο του Δήμου, σε κάποιον αθλητικό χώρο του Δήμου να δώσουμε το όνομα του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ευχαριστούμε, κύριε.